κύριος Φωτεινός Γεώργιος είναι σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής των τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων των Προμηθείων που τελούνται κάθε Ιούνιο στον Όλυμπο. Η ομιλία του με θέμα «Υπόδρομος Θεσσαλονίκης, 390 μετά Χριστόν, οι μνήμες της πόλης αποζητούν την ιστορική δικαίωση», αφορά το ιστορικό της ημέρας αυτής. Παρακαλώ τον κύριο Φωτεινό να προσέλθει στο βήμα. Φίλες και φίλοι, η μνήμη είναι παράγοντα συνοχής. Συνοχής μιας παρέας ανθρώπων, μιας οικογένειας, μιας ομάδας, μιας ολόκληρης πόλης, ενός λαού, ενός έθνους. Είναι αυτή που βοηθάει να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, τι φορτίο μεταφέρουμε στους ώμους μας. Φορτίο γενεών, φορτίο γνώσεων, φορτίο παθών. Είναι τόσο σημαντική αυτή η ιστορική στιγμή, η σφαγή στον υπόδρομο Θεσσαλονίκης, ώστε να πρέπει να την μνημονεύσουμε νέοι. Γιατί αφορά αδικαίωτο αίμα. Γιατί για τους χιλιάδες αυτούς πολίτες αυτής της πόλης που βρήκαν το θάνατο εδώ, σχεδόν 50 μέτρα από το σημείο που τώρα βρισκόμαστε, δεν έχει ανάψει ποτέ ούτε ένα κέρι. Δεν αναφέρονται στα σχολικά βιβλία της ιστορίας, παρά μονάχα σαν στατιστικό στοιχείο σε μια μισή αράδα. Δεν μιλάει ποτέ κανείς για αυτούς. Δεν υπάρχει ούτε ένα απλό μνημείο. Μια μαρμάρινη πλάκα για να θυμίζει το γεγονός. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Είναι αδικαίωτη νεκρή. Σκεπασμένη από τη γη. Εσκεμμένη. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί σε καμιά καθεστική ή εξουσία δεν συμφέρει να θυμίζει τέτοια γεγονότα. Γιατί όλοι έχουν συμφέρον στη λύθη. Γιατί ως γεγονός η σφαγή της Θεσσαλονίκης έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Μια θεσμοθετημένη εξουσία. Έχοντας δώσει όρκο για την προστασία των υπηκόων της. Να καλεί τους πολίτες να προσέχουν σε γιορτή στο μεγάλο στάδιο της πόλης. Και όταν ανύποπτοι αυτοί και με εμπιστοσύνη στις προθέσεις της νόμιμης κυβέρνησης προσέρχονται και γεμίζουν τις κερκίδες, να κλείνουν ερμητικά οι πόρτες του σταδίου, να εισβάλλουν άξαφτα εκατοντάδες μισθοφόροι με τα σπαθιά στα χέρια και να εξοντώνουν εν ψυχρό μέσα σε ένα δύο αδιάκριτα χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας και φίλοι. Αυτή είναι η μεγάλη σφαγή των πολιτών της Θεσσαλονίκης το έτος 390 μετά Χριστόν, επί Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου. Το σάδιο αυτό για το οποίο μιλάμε ήταν ο υπόδρομος της Θεσσαλονίκης. 50 μέτρα από εδώ, όπου έχει παραμείνει το όνομα, πλατεία Υποδρομή. Όλη η μακρόστενη οδός Υποδρομίου αριστερά μας ήταν η πίστα του σταδίου, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους. Στις γύρω πολυκατοικίες που πλαισιώνουν σήμερα την πλατεία, υψώνονταν οι κερκίδες του σταδίου. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, οι Θεσσαλονικείς γέμιζαν τις κερκίδες στους αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονταν. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, οι Θεσσαλονικείς παθιάζονταν με τους αγώνες. Ήταν μέρα γιορτής κάθε φορά που γέμιζαν ασφυκτικά τις κερκίδες του σταδίου. Δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι εκείνες τις κερκίδες θα τις πόρτιζαν με το αίμα τους. Τι συνέβη? Για ποιο λόγο ένας αυτοκράτορας να διατάξει τη σφαγή των πολιτών μιας τέτοιας πόλης, κοσμοπολίτικης πάντοτε, ανεπτυγμένης, εμπορικός σταυροδρόμου, με κατοίκους ιδιαίτερα υψηλού μορφωτικού και πολιτιστικού επίπεδου? Ήταν απλώς, όπως λένε κάποιοι, μια απόφαση εμβρασμό ψυχής από έναν άνθρωπο που παρά τη θέση του, αυτοκράτορα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει την οργή του και το μέρος που τον κυρίευε? Σίγουρα ισχύει και αυτό. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ο Θεοδόσιος ήταν ένας νορμάλ άνθρωπος. Πρέπει να έχεις κάτι το κτηνώδες μέσα σου και σίγουρα κάτι το βάρβαρο και απολύτιστο για να κάνεις όσα έκανε αυτός σε όλο το βίο και την πολιτεία του. Τι έκανε στη διάρκεια της διακυβέρνησής του? Προσπάθησε να εκτεμελιώσει εκ βάθρο ό,τι μέχρι τότε αποκαλούνταν ελληνισμός, ελληνικές αξίες, φιλοσοφία, τέχνες,
αθλητικά ιδεώδη. Απαγόρευσε, για νόμο, την τέλεση των πυθικών αγώνων, των άκτιων αγώνων και εν τέλει κατάργησε τους αγώνες που τελούνταν επί αιώνες κάθε 4 χρόνια στην Ολυμπία, τους Ολυμπιακούς αγώνες, αποκαλώντας τους ελληνικά μοιάσματα. Παρανέβη δυναμικά σε ό,τι σήμερα αποκαλούμε προσωπικές δοξασίες, δηλαδή στο δικαίωμα του καθενός να θρησκεύεται κατά τη συνείδησή του και κατά τις παραδόσεις του. Πράγμα που ήταν απολύτως σεβαστό σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι τότε. Από τη στιγμή εκείνη ξεκίνησαν στην ανθρωπότητα οι θρησκευτικοί πόλεμοι. Από τη στιγμή εκείνη, για πρώτη φορά στην ιστορία, ο θρησκευτικός φανατισμός έγινε κυρίαρχος και άρχισε η βία επιβολή της μιας θρησκείας έναντι της άλλης. Πράγμα που ταλανίζει την ανθρωπότητα μέχρι τις μέρες μας. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχε υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο. Η επιβολή μιας θρησκείας και ο θρησκευτικός φανατισμός ήταν κάτι το τελείως άγνωστο για όλους τους λαούς μέχρι τότε. Στις 8 Νοεμβρίου του 1392 έθεσε εκτός νόμου όλες τις θρησκείες πλην της νεότευκτης επισήμου θρησκείας, την οποία λίγα χρόνια πριν είχε επιβάλει ο ίδιος δια νόμου. Μην ξεχνούμε, φίλοι, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι σε όλη την αυτοκρατορία είχαν τις παραδοσιακές τους λατρείες. Και οι Έλληνες βέβαια είχαν τη δική τους. Είχαν τον Παρθενώνα, αφιερωμένο στη θεά της Σοφίας, την Αθηνά. Είχαν εκατοντάδες πανέμορφους ναούς σε όλη τη Μεσόγειο, αφιερωμένους στον Απόλλωνα, την Άρτεμη, τον Ήφαιστο, την Εστία και στις άλλες θεότητες. Σύμφωνα με διάταγμα του Θεοδοσίου το 381, όποιος έχει μεν βαφτιστεί με τα δόγματα της επισήμου νέας θρησκείας, αλλά ωστόσο είναι κρυπτοέλλην ή επέστρεφε στην ελληνική θρησκεία, τιμωρούνταν με πλήρη στέρηση δικαιωμάτων, οποιασδήποτε νομικής δικαιοπραξίας. Πράγμα που σήμαινε ότι ούτε κληρονομικά δικαιώματα μπορούσαν να μεταφέρουν στα παιδιά τους, ούτε να πωλήσουν, ούτε να αγοράσουν κτλ. Μετατρέπονταν δηλαδή σε πολίτες φαντάσματα. Είναι το λεγόμενο έδικτο κατά των αποστατών. Την επόμενη χρονιά, το 382, με νέο έδικτο, δηλαδή διάταγμα, απαγορεύει με δίμευση της περιουσίας καθενός πολίτη που ασκεί σε δημόσιο χώρο προσφορές στους βωμούς ή υμνοδίες προς τιμή των Θεών. Και τα ακόμη χειρότερα έρχονται λίγο αργότερα, όπου με νέο διάταγμα, όποιος δεν έχει βαφτιστεί σύμφωνα με τα δόγματα της επισήμου νέας θρησκείας, χαρακτηρίζεται ειδωλολάτρης, συχαμερός, αιρετικός, παράφρον, ιερόσιμος και απειλείται με ακόμη αυστηρότερες ποινές. Τι είδους ποινές? Διαβάζουμε από το διάταγμα. Απαγορεύουν σε εκείνους που έχουν μυαρές ειδωλολατρικές πεπιθήσεις να κάνουν προσφορές στους βωμούς και να ασκούν όλες τις άλλες καταδικαστές ιεροπραξίες τους. Παραβάτης του παρόντος νόμου, αν παραπεμφθεί με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον δικαστού, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Όλα τα διατάγματα του Θεοδοσίου έχουν διασωθεί και είναι διαθέσιμα στα λατινικά εκ του πρωτοτύπου. Τα συνταγή διατάγματα τα οποία δημοσιεύει αποδεικνύουν τη μεγάλη αντίσταση που συναντούσε, τόσο που αναγκαζόταν να τα ανανεώνει. Το 391, λόγου χάρη, συμπληρώνει με νέες απαγορεύσεις τα παλαιότερα διατάγματα. Διαβάζουμε. Κανείς δεν θα πλησιάσει ή θα εισέλθει σε ναούς, ούτε θα σηκώσει τα μάτια σε αγάλματα. Διαφορετικά, θα είναι ένοχος μπροστά στους ανθρώπινους και τους θεϊκούς νόμους και θα τιμωρηθεί σύμφωνα με τα έδικτα που έχουν προηγηθεί. Απαγορεύει δηλαδή όχι μόνο την απλή επίσκεψη σε ναό, όχι μόνο να πλησιάσει κανείς σε ναό, αλλά ακόμη και να σηκώσει το βλέμμα να κοιτάξει αγάλματα θεότητα. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το βαθμό της θερμοκρατίας που επικρατούσε καθόλου εκείνη την περίοδο. Όμως δεν αρκούσαν ούτε αυτά τα μέτρα για να ξεριζωθούν πεπιθήσεις αιώνων
με τις οποίες ήταν γαλουχημένοι οι άνθρωποι και ειδικά οι Έλληνες. Και μόνο η ύπαρξη αγαλμάτων και βωμών μέσα και έξω από τους ελληνικούς ναούς αποτελούσε πρόκληση για τη νέα καθεστική ατάξη πραγμάτων. Εκεί λοιπόν υιοθετεύθηκε η οργή του Θεοδοσίου. Στα έργα τέχνης διαβάζουμε από το διάταγμά του: «Εάν κάποια αγάλματα βρίσκονται ακόμη μέσα στους ναούς και έχουν δεχθεί ή δέχονται ακόμη τη λατρεία των ειδωλολατρών, όπου και αν συμβαίνει αυτό, θα ξεριζωθούν εκ θεμελίων. Τα ίδια τα κτίρια των ναών που βρίσκονται μέσα σε πόλεις ή κομοπόλεις ή έξω από αυτές θα παραδοθούν σε δημόσια χρήση». Καταστάθηκαν λοιπόν μέσα σε ένα όλιο καταστροφών στον ελλαδικό χώρο και σε όλη τη Μεσόγειο χιλιάδες έργα τέχνης της κλασικής και της ελληνιστικής περίοδου. Τα μαρμάρινα αγάλματα κομματιάζονταν. Τα μπρούτζεδε καταχάλκινα λιώνονταν μέσα σε υψηκάνδες. Τα ελάχιστα που διασώθηκαν από αυτή τη λέλαπα θαυμάζονται σήμερα από όλη την οικουμένη. Και τα φυλάττουμε στα μουσεία μας, ως κόρη οφθαλμού. Απέμενε όμως κάτι τελευταίο. Αυτό ήταν τα ίδια τα κτίσματα των αρχαιοελληνικών ναών, τα οποία είχαν μείνει θνημευτοί και πολλά από αυτά μετατράπηκαν σε στάβλους. Όμως και μόνο η ύπαρξή τους αποτελούσε ελπίδα και προσδοκία για τους Έλληνες, αλλά και πρόκληση για την εξουσία. Τότε ήρθε και το τελευταίο χτύπημα. Διαβάζουμε από το διάταγμα: «Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους να καταστραφούν με πρωτοβουλία των τοπικών διοικητών και να εξαγνιστούν τα συντρίμμια τους με την ύψωση του συμβόλου της σεβαστής μας θρησκείας». Ο συνέπεια αυτών των διαταγμάτων ήταν να κατακριμνιστούν εκατοντάδες ναοί στην κυρίως Ελλάδα και σε όλο το μεσογειακό χώρο. Και παράλληλα, δεκάδες ναοί της γνώσεως, ναοί δηλαδή που ήταν ταυτόχρονα βιβλιοθήκες, ενώ χιλιάδες τόνοι βιβλίων ιατρικών, επιστημονικών, λογοτεχνικών, φυσικής, φιλοσοφίας κατεκάησαν μαζί τους ως μυαρή των Ελλήνων γνώσης, όπως αποκαλούνταν. Ο ελληνικός κόσμος γκρεμιζόταν μέσα σε ένα κουρνιακτό σκόνης και διαγραφόταν μονοκομβιλιά από την ιστορία, μαζί με όλα τα επιτέγματά του. Η ανθρωπότητα έμπαινε στο μεσαίο, που θα διαρκούσε πάνω από μια χιλιετία. Αυτός ήταν ο ιβηρικής καταγωγής αυτοκράτορ Φλάβιος Θεοδόσιος. Ο επωνομαστής Μέγας από κάποιους. Και όχι μόνο. Ο Μέγας είναι αξαριστής στο κατατάσσει μεταξύ των Αγίων. Μνημονεύεται μάλιστα μέχρι σήμερα δύο φορές το χρόνο, στις 17 Ιανουαρίου και στις 10 Νοεμβρίου, ως μνήμη του ευσεβούς βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου. Μεγάλη χάρη του.